Τολμώ από σπάσματα δύο. Καημένη μου, μανούλα, χρυσή μου, μαμά. Μην κάνει έτσι, παιδί μου. Θα πεθάνω, το ξέρω, αλλά να. Δεν μπορούσα να σου το πω, γι' αυτό παρακάλεσα την Αφροδίτη να σου το πει. Κατέρευσα. Έγειρα σου την τόσο αγαπημένη αγκαλιά τη και έκλεγα, έκλεγα πολλή ώρα. Έχασα την αίσθηση τη ώρα. Εκείνη προσπαθούσε να με παρηγορήσει λέγοντα μου λόγια, 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 που δεν μπορούσα να συλλάβω το νόημά του. Θυμάμαι μόνο που με παρακαλούσε. Μη μου γίνει ευαίσθητη, παιδί μου. Μέσα σε όλο τον πόνο μου σκεφτόμουν. Τι ιδέα θα σχημάτιζε η μαμά μου για τι ευαισθησίε μου. Πρώτη φορά με έβλεπε να υποφέρω από ψυχικό πόνο. Μέχρι τότε έκλειγα μόνο όταν τι έτρωγα. Τι να κάνω όμω, μου ήταν αδύνατο να συγκρατηθώ. Και έτσι έμεινα κοντά τη, κλαίγοντα ω που βράδιασε. Η πόρτα χτύπησε. Ήταν η κυρία Παρθενόπη. σηκώθηκε και τη άνοιξα. Άναψα το φω. Φαίνεται πω όλοι το ήξεραν ότι η μαμά μου θα πεθάνει εκτό από μένα. Περίεργο, αλλά δεν ήθελα να δείξω τη δυστυχία μου μπροστά τη. Τη ρώτησα όσο πιο φυσικά μπορούσε, αν θέλει κάτι. Όχι, παιδί μου, εδώ πώ είναι η μαμά σου, ήρθα. Η μαμά μου, τη έκανε νόημα και πλησίασε. Κρατούσε ένα πακέτο στα χέρια τη. Ήταν γλυκά για τη μαμά μου, δώρο Χριστουγεννιάτικο. Αλήθεια. Ήταν παραμονή, το είχα ξεχάσει. Η μαμά μου είχε ανάγκη να τρώει γλυκά λόγω τη αρρώστια τη. Ένιωσα ευγνωμοσύνη για την καλή κυρία Παρθενόπη που έφερε γλυκά έστω και αν ήταν φτιαγμένα με καμένη ζάχαρη ή με ζαχαρίνη για τη μαμά μου. Πάλι άρχισα να κλαίω σιωπηλά. Η μαμά μου μόλι έφυγε, η κυρία Παρθενόπη, με φώναξε κοντά τη και μου είπε: Πρέπει να γράψει τη θεία σου τη Μαρίκα στο μεσολόγιο, παιδί μου, για να πα να μείνει κοντά τη μόλι πεθάνω. Μα δεν θέλω, μαμά, ούτε να πεθάνει, ούτε να πάω να μείνω μαζί τη. Απάντησα με ξαφνικό θυμό. Είχα θυμώσει, δεν ξέρω για ποιο λόγο. σω γιατί το έλεγε τόσο απλά, μόλι πεθάνω. Μα πώς είναι δυνατό να το βλέπει τόσο απλό και τόσο σίγουρο. Μου ήρθε να την παρακαλέσω, να μην το ξαναπεί, να μ' τουλάχιστον μια μικρή ελπίδα, ότι μπορεί και να μην πέθαινε. Δεν είπα τίποτα όμω, μόνο ότι κοίταζα με παράπονο. Εκείνη το κατάλαβε. Δεν ωφελούν τα ψέματα, παιδί μου. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση, ιδίω εσύ, για να συνηθίσει την ιδέα και να μην πονέσει πολύ. Πρέπει να πα στη θεία σου, αφού δεν έχουμε κανέναν άλλο σε αναλάβει. Έλα, Κάθισα να τις γράψεις. Με μαύρη καρδιά κάθισα να γράψω το μακάβριο γράμμα στη θεία μου. Δεν τα κατάφερα όμως, γιατί τα μάτια μου τρέχανε σαν βρύσεις και έτσι το άφησα στο αγαπητή Μαρίκα. Υποτίθεται ότι το έγραφε η μαμά μου στη θεία μου. Μου έδωσε ένα γλυκό η μαμά μου και πήγα να ξαπλώσω κοντά τη. Όχι, παιδί μου, ξάπλωσε στον τιβάνι σου. Δεν ξέρω, ίσω φοβόταν μήπω κολλήσω, ποιο ξέρει. Ξάπλωσα στο μου και έκλεισα τα μάτια. Ήθελα να συγκεντρώσω τις σκέψεις μου. Ήθελα να πείσω τον εαυτό μου ότι έπρεπε να το πάρω απόφαση. Χαμένο κόπο. Τα μάτια μου άρχισαν πάλι να τρέχουσαν σαν βρύσει ασταμάτητα. Ό,τι και να ήθελα να σκεφτώ, έβλεπα μπροστά μου ένα φέρετρο και μέσα τη μανούλα μου σκεπασμένη με λουλούδια. Άνοιγα τα μάτια και την κοίταζα. Ήταν ζωντανή. Και τότε αναρωτήθηκα: Πότε θα πεθάνει, σήμερα, αύριο ή μετά από ένα μήνα. Αυτό δεν μου το είπε Αφροδίτη και εγώ δεν ρώτησα. Αγωνία, τρόμος, πόνος. Ζαλίστηκα. Δεν ξέρω πραγματικά κοιμήθηκα και πόσο. Μόνο από πολύ μακριά άκουσα τη φωνή της μαμάς μου. Πονούσε και βοκούσε. Θέλεις τίποτε μαμά. Λες και μπορούσα να τη βοηθήσω. Ξανά πέσα σε λίθαργο. Ξημέρωσε Χριστούγεννα. Τα θλιβερότερα της ζωής μου. Σηκώθηκα με τα μάτια πρισμένα από το κλάμα και έκατσα και έγραψα το γράμμα στη θεία μου. Με αυτό η μαμά μου την παρακαλούσε θερμά να με αναλάβει και ακόμα πιο θερμά να μην αφήσω στη μέση το γυμνάσιο και αν είναι δυνατόν να φροντίσει να μορφωθώ όσο γίνεται περισσότερο. Αχ μανούλα, που να ξέρεις. Το μεσημέρι ήρθε η θεία Θοδόρε και μας έφερε φαγητό και ενέσει της μαμάς μου, μορφίνες, και να βάζω γλυκό. Φυσικά τα της μαμάς μου τα ήξερε. Όταν μάλιστα της είπα ότι τώρα το ήξερα κι εγώ, Άρχισε τις συμβουλέ και τα λόγια. Αμέσω έκανα τη σκέψη. Γιατί δεν με έπαιρνε κοντά τη και ήθελα να με στείλουν στο μεσολόγιο. Λε και κατάλαβε και άρχισε να λέει ότι μένει σε ξένο σπίτι και ότι δεν μπορεί να με πάρει κοντά τη και διάφορε άλλε δικαιολογίε. Γεγονό είναι ότι αυτό το θυμάμαι. Μετά ένα μήνα από το θάνατο τη μαμά μου πέθανε και η θεία μου η Στέλλα στο Λονδίνο, η κόρη τη Θεία Και εκείνη όταν το έμαθε, πούλησε ό,τι είχε γιατί να με πάρει κοντά τη, να με μορφώσει και να με έχει συντροφιά, μάζεψε τι οικονομίε τη και πήγε στο Ιτολικό, στα νύψια τη που σημειωτέων ήταν ανεξάρτητα οικονομικό και μεγάλα στην ηλικία και αποκατεστημένα. Του τα έδωσε όλα και μένα με άφησε στην τύχη μου. Μετά από λίγου μήνε πέθανε κι αυτή. Εκείνη τη μέρα δεν πήγα ούτε στην εκκλησία. Κάθισα κοντά στη μαμά μου. Το απόγευμα η Θεοδόρα έφυγε. Κατά το βράδυ ήρθε ο Αντώνη και έρσε τι καντάδε και τα σφυρίγματα. Δεν είχα καμία όρεξη ούτε να τον ακούσω και πολύ περισσότερο να τον δω. Η μαμά μου όμω άκουσε το σφύριγμα και μου είπε να πάω, με την ελπίδα ότι λόγω τη ημέρα θα είχε να φέρει κάτι φαγόσιμο. Δεν ήθελα να πάω. Δεν μπορούσα να κάθομαι και να λέω τι δυστυχίε μου στον Αντώνη. Άνοιξα μόνο το παράθυρο για να με δει και εκείνο. Και όταν με είδε ήρθε κοντά, μου έδωσε ένα πακέτο που κρατούσε και μου είπε χρόνια πολλά. Είπα ευχαριστώ με πήραν τα κλάματα και πάλι. Έκλεισα μέσα το παράθυρο και μπήκα μέσα. Άνοιξα το πακέτο και το άφησα. Φουκαρά ο, ο Αντώνη. Είχε μείνει άλλαλο απ' έξω και περίμενε. Ύστερα είδε ότι δεν θα έβγαινα. Κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει και έφυγε. Η μαμά μου με παρακολουθούσε με τα μάτια τη. Έλα εδώ, παιδί μου. Κάθισα κοντά τη. Μην κλαι. Πρέπει να του πάρει απόφαση. Εσύ είσαι δυνατή, δεν είσαι σαν κι εμένα. Πρέπει να ζήσει. Πρέπει με κάθε τρόπο να ζήσεις και όταν τελειώσει ο πόλεμος θα τα ξεχάσεις όλα. Μου έλεγε, μου λέγε για τη μελλοντική ζωή μου που μέσα σε αυτήν με έβλεπε καθηγήτρια της φιλολογίας, το λιγότερο. Με έβλεπε καλοπαντρημένη με ένα καλό παιδί που θα ήταν επιστήμον Α, ανέ ναι, και θα κάναμε και δύο παιδάκια. Βέβαια μην βιαστείτε να γλεντήσετε πρώτα τη ζωή σας γιατί τα παιδιά είναι σκλαβιά μου λέγε. Έλεγε, έλεγε κι εγώ την κοίταζα με τα πρισμένα μάτια μου και με το βλέμμα θολωμένο από το κλάμα. Έ, παιδί μου, με ρώτησε. Τι να τη πω. Ναι, μαμα. Ένα κύμα μεγάλη τρυφερότητα με πλημμύριζε για την άρρωστη μανούλα μου που πάντα εμένα σκεφτόταν και μόνο εμένα. Εμένα, μανούλα μου. Αχ, μόνο που δεν ήξερα να εκδηλώσω με γλυκόλογα αυτά που νιώθω, μανούλα μου.